Τεχνολογία AI Chatbot είναι μία από τις πιο επαναστατικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Ένα από τα πιο καινοτόμα νέα εργαλεία που προέκυψαν από αυτήν την τεχνολογία είναι το ChatGPT, ένα υπερσύγχρονο AI Chatbot που μπορεί να παράγει κείμενο όπως οι άνθρωποι. Ας δούμε λοιπόν καλύτερα τι είναι το AI Bot ChatGPT. Το ChatGPT είναι ένα πρωτότυπο chatbot τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται σε διάλογο, το οποίο μπορεί να κατανοεί τη φυσική ανθρώπινη γλώσσα και να παράγει γραπτό κείμενο που μοιάζει με κείμενο γραμμένο από άνθρωπο. Πρόκειται για την τελευταία εξέλιξη του GPT ή Generative Pre-trained Transformer της κατηγορίας AI παραγωγής κειμένων. Με αυτό το νέο AI μπορείτε να δημιουργήσετε ρεαλιστικά κείμενα πιο γρήγορα από ποτέ. Αυτό το AI chatbot προέρχεται από το ίδρυμα OpenAI, το οποίο ιδρύθηκε από τον Elon Musk. Ο Musk ίδρυσε την επιχείρηση μαζί με άλλους επενδυτές της Silicon Valley, μεταξύ των οποίων ήταν και ο επενδυτής τεχνολογικών επιχειρηματικών κεφαλαίων Sam Altman στα τέλη του 2015. Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου ήταν να προωθήσει την ψηφιακή νοημοσύνη με τον τρόπο που είναι πιο πιθανό να ωφελήσει την ανθρωπότητα. Αφού ο CEO του Twitter έμαθε ότι το OpenAI χρησιμοποιούσε τη βάση δεδομένων της πλατφόρμας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, πήρε αποστάσεις από την εταιρεία και έγραψε στο Twitter την Κυριακή ότι έβαλε παύση. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη κατανόηση για την δομή διακυβέρνησης και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν τα έσοδα στο μέλλον, δήλωσε. Το OpenAI, όταν ιδρύθηκε, ήταν ανοιχτού κώδικα και μη κερδοσκοπικό, αλλά αυτό δεν είναι πλέον αλήθεια. Πώς όμως λειτουργεί το ChatGPT? Το ChatGPT, το οποίο εκπαιδεύεται από AI και μηχανική μάθηση, έχει ως στόχο να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες μέσα από ερωτήσεις με μία διεπαφή συζητήσεων. Παράλληλα, εκπαιδεύεται με ένα μεγάλο τμήμα κειμένου από το διαδίκτυο. Το OpenAI δημιούργησε τη νέα τεχνητή νοημοσύνη με γνώμονα την απλότητα. Χρησιμοποιώντας μία μορφή διαλόγου, το ChatGPT μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις follow-up, να παραδέχεται όταν κάνει λάθος, να αμφισβητεί λανθασμένες δηλώσεις και να απορρίπτει ακατάλληλα αιτήματα, ανέφερε το ίδρυμα OpenAI σε δήλωσή του την περασμένη εβδομάδα. Οι πρώτοι χρήστες έχουν περιγράψει την τεχνολογία ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση της Google, επειδή είναι σε θέση να δώσει περίπλοκες απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις, για παράδειγμα πώς να γράψετε κώδικα, να διορθώσετε θέματα layout και να πραγματοποιήσετε έρευνες βελτιστοποίησης. Υπάρχουν πολλές πιθανές εφαρμογές στον φυσικό κόσμο για αυτήν την τεχνολογία, όπως η παραγωγή περιεχομένου για ιστότοπους, η απάντηση σε ερωτήματα πελατών, η παροχή συστάσεων και η δημιουργία αυτοματοποιημένων chatbots. Ο Sam Altman, διευθύνων σύμβουλος του OpenAI, δήλωσε ότι το σύστημα αυτό ήταν απλώς μια επίδειξη του τι είναι εφικτό να γίνει στο μέλλον. Συνέχισε λέγοντας ότι σύντομα θα έχουμε βοηθούς που μας μιλούν και απαντούν σε ερωτήσεις, όπως θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος. Αυτές οι μηχανές θα είναι τελικά αρκετά προηγμένες ώστε να αναλαμβάνουν εργασίες για εμάς και να ανακαλύπτουν ακόμη και νέα κομμάτια γνώσης. Οι άνθρωποι λένε ότι οι θέσεις εργασίας που βασίζονται στην παραγωγή περιεχομένου μπορεί να γίνουν ανύπαρκτες, όπως για παράδειγμα οι θεατρικοί συγγραφείς, οι καθηγητές, οι προγραμματιστές και οι δημοσιογράφοι. Από τότε που κυκλοφόρησε το εργαλείο, οι μελετητές έχουν παράγει απαντήσεις σε ερωτήσεις διαγωνισμάτων που ισχυρίζονται ότι θα έπαιρναν άριστα αν τις έδινε ένας φοιτητής. Επίσης, οι προγραμματιστές έχουν χρησιμοποιήσει το εργαλείο για να βρουν γρήγορα λύσεις σε ασκήσεις με κώδικα σε δύσκολες γλώσσες προγραμματισμού μέσα σε δευτερόλεπτα. Ορισμένοι έχουν προτείνει ότι επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει γραπτό κείμενο που μοιάζει με ανθρώπινο, θα μπορούσε τελικά να αντικαταστήσει τους δημοσιογράφους. Αν και το chatbot είναι προηγμένο για τον τομέα του, δεν έχει ακόμη την ικανότητα λήψης ηθικών αποφάσεων ή της κριτικής σκέψης, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για την δημοσιογραφία. Οι τρέχουσες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το ChatGPT λήγουν το 2021, καθιστώντας ορισμένες αναζητήσεις και αιτήματα άχρηστα. Επιπλέον, η εταιρεία έχει ομολογήσει ότι το ChatGPT μπορεί να δίνει ανακριβείς απαντήσεις και διανέμει ψευδείς πληροφορίες ως αλήθεια, γράφοντας απαντήσεις που ακούγονται αληθοφανείς αλλά είναι λανθασμένες ή ανούσιες. Το OpenAI δηλώνει ότι είναι δύσκολο να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα, καθώς δεν υπάρχει αξιόπιστη πηγή πληροφοριών στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του μοντέλου. Επιπλέον, η εκπαίδευση υπό επίβλεψη μπορεί να είναι ανακριβής, επειδή το ποια θα πρέπει να είναι η ιδανική απάντηση εξαρτάται από το τι γνωρίζει το μοντέλο, αντί από το τι γνωρίζει ο άνθρωπος επιδεικνύει.